της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Ποιος σκέφτηκε να σας βάλει μαζί, ποιος? Να μη σε πιάνει μάτι. Ο Νίκος Οδοκλώνης. Εντάξει, όταν με καλέσανε, εγώ ήθελα τη Ζωζεφίν. Μετά μου προτείναν η Γογό Τσαμπά και λέω εντάξει, ίδιο μοντέλο είναι. Θα πάω με τη Γογό. Με τη Ζωζεφίν ήθελα να είμαι ξεκάθαρα για... μπορώ να πω σαρκικούς λόγους. Με τη Γογό αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να αναπτύξω και με αυτήν την σαρκική επαφή. Εγώ χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα, μου λένε πασάς και το κλείσανε. Να σου πω, Επαναστάτη, τι θα κάνουμε. Αλήθεια, τι θα κάνουμε. Βλέπω μία λίστα η οποία είναι όπως το χαρακτήρα σου. Εντάξει. Αλλού ταλού. Μας κατάλαβε, ναι, νομίζω και τους δύο. Εμένα βέβαια με κοιτούσε λίγο του τύπου εγώ δεν μιλάς, δεν του λες κάτι. Βρε, ωραία είναι η τρέλα, αλλά μπορούμε να τη συμμαζέψουμε την τρέλα. Πάμε να βρούμε κάτι το οποίο να μπορείτε να το πείτε και να προχωρήσετε παρακάτω. Γιατί είναι ωραία η κόντρα, αλλά να μπορείτε και οι δύο να το εξυπηρετήσετε αυτό το πράγμα. Όλα τα τραγούδια δύσκολα είναι για μένα. Έλα, πες το τραγούδι μου, μην τον τρέπεσαι, δεν θα σε φάει. Όχι. Πες το, βρε. Του Γιώργου του Αλκαίου, το τι. Το τι. Αυτό που είναι πιο ρούμπα, ας πούμε αυτό. Μασάι. Α, το κατάλαβες. Κόκκινο είναι πολύ μεγάλος φαντός. Αρέσει το Μασάι. Στην Αφρική θα πάμε τους Μασάι. Μα εγώ τραγουδάω όλη τη μέρα τέτοια τραγουδία. Δεν είναι μετά ότι θα κάνω. Σκηνική παρουσία θα έρθει με τα δύο. Πολύ καλή. Γιατί και στα δύο θα κινήσω την κοιλιά. Εσύ τι θα κάνεις στο Μασάι, τους Μασάι, το Μασάι θα κάνεις. Αλλά μάνα μην άλλη πάρημα. Μ' αρέσει αυτό. Ναι, ωραίο. Ή αυτό ή τι άλλη πρόταση έχουμε λοιπόν. Εμείς προτείνουμε το τι. Α, συμφωνούμε. Κάντε πρώτα και τα δύο. Τι Μασάι, χάλια θα το πω. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή το Θανάση και τη Γογό. Σε μια φώτια, τι θέλεις να σου κάνω, έλα πες τι. Σταμάτησε η καρδιά μου τώρα στο μηδέν. Αγώνω τελειώνω αν εσύ δεν. Πες μου τι θα γίνει. Ρεσιτάλ ερμηνείωση! Το προσπαθήσαμε, ευχαριστούμε. Εντάξει, ξεκίνησα κι εγώ. Έχω μεγάλη χαρά, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά θέλω ξανά λίγο το... Παρακαλώ, τον κύριο Κέρκυρα. Λίγο το ρεφρέν, τα παιδιά μου άρεσε πολύ. Πάμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι να πω. Δεν περάστε ωραία. Χορεύατε. Ειδικά στην επανάληψη, πολύ ωραία. Ούτε τα πλέξιγκλάζ δεν σας σταμάτησαν. Δεν με σταμάτησαν, όχι. Λοιπόν, ξεκινήσω με το σταμάτη. Βεβαίως. Ναι. Σταμάτη. Νομίζω ότι είστε πολύ καλοί. Δηλαδή, αυτά που είχαμε πει για την προηγούμενη φορά, ήδη ο κύριος Πασάς τα περιόρισε πάρα πολύ. Και όχι μόνο τα περιόρισε, τα δυναμίτησε κιόλας εκεί που έπρεπε. Δηλαδή γίνανε τόσα όσα έπρεπε. Νομίζω ότι μπήκε λίγο λάθος την πρώτη φορά, ελάχιστα, αλλά μετά το βρήκε. Η γενική εντύπωση, κατά τη γνώμη μου, ήτανε καλή. Ήτανε καλή. Ήτανε τουλάχιστον καλύτερη από ό,τι την περίμενα.
γιατί φοβόμουν ότι με αυτό το τι θα δω διάφορα τρελά. Και ξαφνικά το είδα στη θέση που έπρεπε το τραγούδι. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σας τέριαζε, το χαρήκατε, το χαρήκαμε κι εμείς. Η Γκογκό ήταν φυσικά πάρα πολύ καλή. Πολύ ήταν καλή, πολύ καλή. Ευχαριστούμε. Στα λιμέρια, έτσι, τα φωνητικά της το έδωσε πάρα πολύ και φοβόμουν την ώρα που θα έρθει η σειρά του Θανάση και λέω, Παναγία μου, θα αρχίσει κανένα εκατοστάρι εδώ μέσα, αλλά τελικά το μετρίασες. Πολύ καλό. Έχεις μία τάση, παρατηρώ, δεν ξέρω εγώ κάνω λάθος, γιατί εσύ δουλεύεις μαζί του, είναι διαρκώς πάει να φύγει από το χρόνο λίγο πιο μπροστά. Ένα τάκ, αλλά ένα, το... Ένα τάκ, έτσι. Το καταφέρνει, νομίζω. Ναι, 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 σε κοιτάει και στα μάτια εδώ, είμαι πρέπει να πάω πιο κάτω εδώ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν πολύ ωραίο. Και είναι και αυτό που βγαίνει γενικότερα. Δηλαδή, σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία, έτσι. Αλλά ακόμη και αυτό, μέσα στην απλότητά του, πρέπει να αποδοθεί έτσι όπως του πρέπει. Και δώσατε τη χαρά, ήσασταν εκφραστικοί, ήταν σωστά, Θανάση βαριέσαι, γιατί κοιτάζεις αλλού, σου μιλώ. Όχι, δεν βαριέμαι, πονάει λίγο το πόδι μου, γιατί είχα ένα ατυχηματάκι και κάθομαι συνέχεια στο αριστερό. Α, γι' αυτό ήταν ησυχώς. Μπράβο. Σταμάτη. Μπράβο, να το χτυπάς. Μπράβο, το μιλήσω. Εγώ πριν βγει, του ρίχνει μια καλαμιά έτσι εκεί πέρα για να μαζεύεται. Αυτά. Πάντως, αυτό που είπε η Δέσποινα, σε αυτό που είπε η Δέσποινα έχει πάρα πολύ δίκιο. Το απλό είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από κάτι ακατόρθωτο. Το απλό είναι πολύ δύσκολο και εκεί τα πετύχατε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Βίκη. Καλώς τους. Παιδιά μου, μ' αρέσατε πολύ. Μ' αρέσει σε αυτό το ζευγάρι που έχει μια διαφορά. Αυτή η αντίθεση, δηλαδή, μου άρεσε. Ναι, αυτή η αντίθεση που είναι η Γκογκό έτσι δωρική και ο Θανάσης πιο αστείος. Μπράβο σου, Θανάση. Εγώ, καλά, εσύ ήσουν εξαιρετική. Δηλαδή, με το που άρχισες να τραγουδάς, εμένα με πήρες, δεν το συζητώ. Θανάση, μπράβο, πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Ευχαριστώ. Μπράβο σου που μαζεύτηκες. Και αλήθεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το δίδυμο που έχουν αυτή την αντίφαση. Χαίρομαι, γιατί ναι. Από ό,τι άκουσες στο βίντεο, δεν άρεσε πολύ το φίλο μας εδώ. Ο Θανάσης είπε, ήθελε τη Ζόζεφη. Αλλά εγώ, για με το που λόγους. Είδα το ζευγάρι, ναι. Λέω μόνο μαζί θα έχει το για άλλους λόγους, το καταλαβαίνουμε, εντάξει. Ξέρεις εσύ, Νίκο μου, ξέρεις. Λοιπόν, λίφε, Μαράκι. Λίφε παραγωγή. Έχω να πω ότι μου στείλε ένα μήνυμα ο Τρίφωνας και μου λέει, φίλοι, εγώ έπρεπε να πω αυτό το τραγούδι που δεν έχει στείλει. Με το πιστεύω. Σ' αγαπάω. Το τι, δεν θα ξεχνούσε τίποτα. Τι να γράψει, ένα τι και τελείω. Δεν λατρεύω, ρε. Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Η Γκογκό δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει μια φωνή που αγαπάμε και σε αυτό, όπως είπαν και τα παιδιά, το τραγούδι την απολαύσαμε. Ο Θανάσης για μένα, όπως τον άκουσα, ήταν πάρα πολύ σωστός. Και αισθάνομαι, Θανάση, για σένα που μου αρέσει σαν φιγούρα. Σε έχω παρακολουθήσει και γενικά μπορώ να πω ότι το ταπεραμέντο σου, όλο αυτό μου αρέσει. Ενδεχομένως έχεις μια ντροπαλοσύνη που όταν νιώθεις πιο αμήχανα, κάνεις πολλά πράγματα, όπως ίσως στην πρεμιέρα, που αυτός έκανε να είσαι τόσο loud και τόσο σκόρπιος και να κάνεις φασαρία με την κίνηση, με τα λόγια, με όλα. Σήμερα ίσως αισθάνθηκες πιο ασφαλής, πιο ήσυχος και ήσουν τόσο μαζεμένος όσο τέριαζες αυτό και το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστώ. Παιδιά, να σας πω ότι μη χαίρεστε, γιατί το έχω ξαναδεί το έργο. Μπορεί να λένε καλά τώρα, αλλά θα έρθουν οι βαθμοί και θα ακούσετε 5-5-5-5. Όλα αυτά. Ή 4-4-4. Λοιπόν, ας περάσουμε στη βαθμολογία. Όχι. Μην προδικάζω τίποτα. Βίκη. 6. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 7. Μπράβο. Δέσποινα. 7. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Μαρία. 6. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μπράβο, παιδιά, 26 βαθμοί. Συγχαρητήρια.